Τάσο, μ' ακούς, εντάξει. Τάσο, μ' ακούς. Τάσο. Τάσο, μ' ακούς. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, οκτώ, εννιά, δέκα. Έλα, Τάσο. Έλα, ορίστε. Μάλλον, μ' ακούς. Ναι, ναι, τώρα σε ακούω. Έλα, λοιπόν. Πάμε, έτσι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Βέρειας, τον Τάσο Χαλκίδη, ο οποίος ήταν λίγο πριν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου η απόφαση και η τιμωρία της δικαιοσύνης τον Τάσο Χαλκίδη και τον Γιάννη Βράνα και τον Θόδωρο Κωνσταντίνου τιμώρησε με 4 μήνες φυλάκιση ως αδίκημα την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Θα μας τα πει όμως ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου τι ακριβώς συνέβη, πώς φτάσαμε στο δικαστήριο και γιατί αυτή η ποινή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Γεια σας, γεια σας. Μετά από την κινητοποίηση που κάναμε τις 10 Ιανουαρίου, που βγήκαμε, σχεδόν ήταν όλη η Ελλάδα έξω, όλοι οι αγρότες, όπως και εμείς στο κόμβο της Κουλούρας, κάναμε μια κινητοποίηση για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Σήμερα το πρωί, η ώρα 9, είχαμε το δικαστήριο, εγώ, ο Χαλκίδης ο Τάσος, ο Γιάννης ο Βράς και ο Θοδωρής ο Κωνσταντίνου, όπως είπατε, και μας δικάσανε για 4 μήνες, μας θεωρήσανε ένοχους που βγήκαμε ειρηνικά να διαμαρτυρηθούμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Εμείς, πέρα από την ποινή που μας έδωσε σήμερα το δικαστήριο, συνεχίζει το αγώνας. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Όταν θα είναι να βγαίνουμε για τα δίκαια αιτήματά μας, θα βγαίνουμε ξανά σε αυτό το σημείο αναφοράς στον κόμβο της Κουλούρας. Κύριε πρόεδρε, θα υπερασπίζουμε τα αιτήματά μας όμορφα και ωραία. Όπως το κάναμε πάντα. Σας είχαμε και χθες στο ραδιόφωνο πριν την δίκη. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι, δηλαδή, οι κινητοποιήσεις του Μαρτίου, οι οποίες είχαν οδηγήσει σχεδόν στο σύνολο της χώρας τους αγρότες, στους δρόμους. Έτσι λοιπόν και εσείς βγήκατε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθείτε για τα μέτρα που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση και εφαρμόζει. Ναι, στον ναι. κόβο της Κουλούρας λοιπόν ανεβήκατε, ήρθε σε συνεννόηση με την αστυνομία, κλείσετε το δρόμο, έτσι μας είπατε, για 10 με 15 λεπτά. Για 10 λεπτά κλείσαμε το δρόμο για να στείλουμε ένα μήνυμα και εμείς, επειδή είχαμε πάρα πολύ κόσμο κάτω στον κόβο της Κουλούρας. Και ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ανεβήκαμε με την συνεννόηση της αστυνομίας πάντα, ανεβήκαμε στον κόμβο της Κουλούρας για να αναδείξουμε το πρόβλημά μας. Ήτανε 10 λεπτά με 1 τέταρτο. Με το που αναδείξαμε το πρόβλημά μας, ξανακατεβήκαμε κάτω στον κόμβο της Κουλούρας. Και γι' αυτό το λόγο, για παρακόλληση κοινωνιών, μας δικάσανε για 4 μήνες. Και εμείς ρωτάμε, όταν γίνονται στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και βγαίνει ο κόσμος έξω με όλος αυτός ο κόσμος, όλοι αυτοί πάνε για παρακόλληση κοινωνιών και δικάζονται. Δηλαδή θεωρείτε, κύριε πρόεδρε... Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνα αυτά που γίνονται, όπως αυτή η σημερινή δίκη που έγινε για εμάς τους αγρότες. Πιστεύουμε ότι θέλουν να τραβήξουν τον κόσμο, να φοβήσουν τον κόσμο, για να μην βγαίνει ελεύθερα, για να εκφράζει την άποψή του. Εμείς τον αγώνα μας θα το συνεχίσουμε, δεν μπορούμαστε από 4 μήνες και 8 και 9 μήνες, θα το κάνουμε έτσι πως πρέπει. Θα είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση για τα δίκαια αιτήματά μας. Θεωρείτε την απόφαση αυτή ως ταξική εναντίον των εργαζομένων, κύριε πρόεδρε? Εννοείται. Όταν βγαίνουμε για 10 λεπτά, το πολύ 1/4, για να ανακοινώσουμε με συνεννόηση της αστυνομίας, για να χωρίς να εμποδίζουμε, να αφήνουμε τα αυτοκίνητα να περνάνε, για να ανακοινώσουμε ειρηνικά τα αιτήματά μας και μας θεωρούν ότι είμαστε ένοχοι, βεβαίως και είναι ταξικά. Μάλιστα. Ήταν αγρότες εκεί ως συμπαραστάτες σε αυτή τη δική ήταν από, όλες, από όλη την περιοχή της Σημαθίας υπήρχαν αγρότες για να συμπαρασταθούν το δίκαιο αγώνα μας. Η απόφαση αυτή... Ενώ δώσαμε και αφορτική στα γενιστά που έγινε πριν 2 μήνες στο δικαστήριο για
για την ίδια περίπτωση, δηλαδή όπως βγήκαν και αυτοί οι συνάδελφοι αγρότες σε κινητοποίηση, δώσαμε την αθωρητική απόφαση και δεν τη λάβαν καθόλου υπόψη. Δεν τη λάβαν υπόψη. Εσείς μας είπατε ότι δεν πτωείστε από όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, και θα συνεχίσετε δεν πάλι τις αγωνιστικές σας. Και τον αγώνα μας θα το συνεχίσουμε. Μάλιστα. Θα το συνεχίσουμε 17 του μηνός στην Κυριακή. Έχουμε πανελλαδική των μπλόκων από όλη την Ελλάδα στη Λάρισα. Έχουμε συνέλευση και θα αποφασίσουμε το πώς θα εξελιχθούν οι κινητοποιήσεις από εδώ και πέρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και θα δώσουμε θάρρος όλους τους αγρότες, όλο τον αγροτικό πληθυσμό, να μην φοβούνται. Θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας χωρίς να φοβόμαστε, θα το κάνουμε τον αγώνα μας έτσι πως πρέπει. Μάλιστα. Εσείς μείνατε ευχαριστημένος από τη συμπαράσταση των αγροτών και τι μηνύματα λαβάνετε μετά την απόφαση την καταδικαστική αυτήν από τον κόσμο των αγροτών? Οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι για την απόφαση σίγουρα, γιατί ήταν η ειρηνική η προσπάθεια αυτή που κάναμε, όπως την κάνουμε συνέχεια, για να ρίξουμε το πρόβλημά μας. Και βεβαίως ήταν αγανακτισμένοι, γιατί δεν περίμεναν και αυτοί ότι θα μας ενοχοποιήσουν και θα μας δώσουν φυλακή 4 μήνες. Θα προχωρήσετε στην έφεση, κύριε Πρόεδρε? Ναι, θα κάνουμε έφεση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Το κάναμε έφεση. Ναι. Εγώ κρατώ πάντως ότι μείνατε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος από τη συμπαράσταση του κόσμου, το οποίο βέβαια αυτό λειτουργεί και ως ηθικό κίνητρο για τη συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων από την πλευρά τη δική σας. Αυτό έδειξα σήμερα εγώ, ότι όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε πάντα τα δίκαια αιτήματά μας. Μάλιστα. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Πάντως, βλέπετε ότι και αποζημιώσεις, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στα χρονικά, οι αποζημιώσεις των αγροτών δεν μπαίνουν στην ώρα τους, οι αγρότες δεν θα κάνουν Χριστούγεννα γιατί δεν θα πάρουν τα λεφτά τους, και την αποζημίωση της βροχόπτωσης περιμέναμε σήμερα, εχθές να ανακοινώσει ο Υπουργός Γεωργίας για το εμπάρκο και για τις αποζημιώσεις και δεν ανακοίνωσε τίποτα. Εδώ και 20 μέρες λέμε, ζητάμε συνάντηση στο Αγροτικό Σύλλογο Γεωργό Δερίας με τον Υπουργό και δεν μας δέχεται. Ενώ έβγαινε και έλεγε ότι η δικιά μου πόρτα είναι ανοιχτή. Είναι κλειστή για τους αγρότες της Βέρειας που εδώ και 20 μέρες ζητάμε συνάντηση. Μας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ οι αγρότες να μην έχουν πάρει τα λεφτά τους την ώρα τους τις αποζημιώσεις. Και από ό,τι βλέπουμε, ορίστε σε 10 μέρες έχουμε Χριστούγεννα, οι αγρότες περιμέναν τις αποζημιώσεις και δεν θα πάρουν τίποτα. Να πω εγώ και να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι η πρώτη αντίδραση συμπαράστασης έρχεται από αγρότες της κορυφής, οι οποίοι συμφωνούν στο ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα ώστε να πληρωθούν όλα αυτά τα δικαστικά έξοδα και ταυτόχρονα να μαζευτεί και ένα ποσό για περαιτέρω δικαστικές διενέξεις που μπορεί να υπάρξουν γιατί μετά από κινητοποιήσεις. Θα έχουμε συνέχεια. Είτε θα είμαστε μέσα είτε θα είμαστε έξω, το ίδιο και το ένα θα είναι. Δεν θα μπορέσουν οι αγρότες να επιβιώσουν με αυτά τα μέτρα, με αυτές τις συνθήκες που λειτουργεί σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το μήνυμα το στέλνετε ότι οι αγωνιστικές κινητοποίησεις συνεχίζονται και δεν πτωείστε από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.